Καλησπέρα από το Στόλι Μαζίνο 10. Μπασκετάκι Σαλόνικα, πρεμιέρα από τα αθλήματος, Master League. Ξεκινάει νέα σεζόν, έχει ξεκινήσει βέβαια με το κύπελλο. Ωραία στο ποτάθλημα με Σαλονίκη να κάνει την πρώτη εκδοσή. Καρτζίδα Λίζα της Σαλονίκης. Η Καρτζίδα Λίζα της καινούργια μάτι Σαλονίκης, ήταν και πέρυσι. Ωραία, έχουν οι Λίτζες την μπάλα. Με τον Ζάγκα, το νούμερο 7. Με τρίποντο, με λαμπλό. Πρώτο καλάθι, 3-0. Για τους Καρτζίδα Λίζα. Είναι κάποιοι καινούργιοι παίκτες, κάποιες καινούργιες ομάδες. Οπότε ζητάμε λίγο την ενοχή σας. Να τους μάθουμε, θα τους μάθουμε. Στην αρχή θα έχουμε λίγα προβληματάκια. Μέχρι να συνηθίσουμε τα ονόματα. Όπως το προβληματάκι μας δημιουργεί και ο ήλιος. Βασικό φαινόμενο αυτή την ώρα, αλλά θα πέσει. Πρώτο φάουλ και επιθυμένο για Σαλονίκη. Πρώτο φάουλ του παιχνιδιού, πρώτο φάουλ που κάνουν οι Καρτζίδα Λίζα. Και δύο βολές για το νούμερο 32 τον Κατσιάνη τον Νικόλαο. Ευχαριστώ για τη Σαλονίκη να μειώσουμε και να απαντήσουμε στο τρίποντο του Ζαγαρτζίδη, του Μάνου, του Ζάγκα, όπως λέει η Φανέλα. Ό,τι πολύ εύκολη από τον Κατσιάνη. 3-1, μειώνει. Έχει δικαίωμα να εκτελέσει ακόμα μία βολή ο Κατσιάνης, στην οποία θα στοχίσει. Τελικά η μπάλα στα χέρια των Καρτζίδα Λίζαρτς, το νούμερο 3. Ο Τσουκούλης ο Βασίλης, πάσα απέναντι, τρίποντο από 45, άστοχο. Από στα μάτια, εξαιρετικό ριμπάντο όμως και καλάθι. Για τους Καρτζίδα Λίζαρτς 5-1, έχουν ξεκινήσει καλά. Με ένα εύστοχο τρίποντο, με ένα εξαιρετικό ριμπάντο και καλάθι. Καρακίτσα, σε δουλειά στο αρχηγό, δίνει στο νούμερο 12 τον Κούκκι. Πολύ ωραία κίνηση από τον Γιάννη τον Κούκκι. 5-3. Τώρα ο Κουκούλης παίρνει διπλό σκριν για τους Λίζαρτς, δίνει στην κορυφή τον Ζαγκαρτζίδη, πουλά, εύστοχο από τον Ζαγκαρτζίδη, πουλά. Είναι καλός υπέρος Ζαγκαρτζίδη στο Ζάγκα και στο προηγούμενο παιχνίδι του κυπέλλου πέτυχε αρκετά τρίποντα, ο Καρακίδας τον κατεβάζει και δίνει στον Δημητριάδη. Την μπάλα τώρα στα χέρια του Τέγου. Ο Τέγος. Ωραία, ξαναπαίνει την μπάλα ο Τέγος από τα πόδια του Ζαγκαρτζίδη, μπάλα έξω. Η κατοχή παραμένει στους Σαλονίκης που έχουν 9 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσουν την επίθεση τους. 7-3 προηγούνται. Οι Καρτζίδα Λίζαρτς που είναι τυπικά γηπεδούχοι. Παναφορά. Η μπάλα παραμένει στους Λίζαρτς, αλλά έχουν 8 δευτερόλεπτα με αναφορά του baseline. Πάσα στην κορυφή. Τρίποντο από την κορυφή. Άστοχο. Αλλά καταργήσει το ιστορικό ριμπάντο. Άστοχο ζούμε να κάνει ο Σαλονίκης που έχουν 10 δευτερόλεπτα να νεώνουν τις επιθέσεις τους. Για να δούμε αν αυτό θα μετουσιαστεί σε σκοράρισμα. Για να δούμε ο Κούκκης ο Γιάννης. Ωραία κυκλοφορία μπάλα. Τρίποντο. Άστοχο. Κάτω από το χέρι το σύνδεπο. Ο Κούκκης ο Σαλονίκης θα τρέξει για τους Λίζα στον συνδυασμό. Έχουν γυρίσει και οι 5 παίκτες του Σαλονίκης. Ο Στάμα όπως λέει Φανέλα. Σταμάτης Μουρατίδης. Κουκούλης, ωραία κοιτά ο Στον, Μουρατίδη, ο Σταμ, εύστοχη, ωραίο μπάσκετ της Λίγας, 9-3 και τώρα η Σαλονίκη στο κατέβασμα της μπάλας με το νούμερο 32 του Κατσιάνη που κερδίζει το φάουλ ή η μπάλα απλά βγήκε έξω για αυτούς, όχι δεν είναι φάουλ. Αυτά και 18 για να δείξει το πρώτο δεκάλεπτο. Μπρος, πίσω θα έχουμε, λάθος για Σαλονίκη, η κατοχή. Περνάει σαν όσο λέει κάποιος αλλιώς που προηγούνται με 6 και έχουν ευκαιρία να διευρύνουν το προβάδισμά τους. Έχουν ξεκινήσει πολύ καλά. Ο Ζαγκαρτζίδης δίνει στον Κουκούλη. Ο Κουκούλης, διπλό σκριν. Φόρνς δηλαδή. Λάθος, κρέβουν οι Σαλονίκης. Με τον Κατσιάνη, τον Καρακίτσα. Ωραία σε διδιασμό, σε 9-5. Καλό, να έχεις προβλέον στον Κατσιάνη. Έκανε το κλέψιμο και έδωσε την ασίστ. Κουκούλης. Αρβανίτης. Κερδίζει το φάουλ και δύο βολές για τον Φώτη Αρβανίτη. Πολύ ωραία κίνηση, ωραίο φούτμπολ. Δύο βολές για τον Αρβανίτη. Για να δούμε.
Πρώτη πόλη του Αρβανίτη, έφτωχη. 15, 6-4-4 για να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο που βρίσκεται στα ψηλά να προηγούνται από την αρχή. Είναι βέβαια πάρα πολύ νωρίς ακόμα. 2-2 για τον Αρβανίτη και 11-5. Και στο κατεβαίνω του πάλι του Θεσσαλονίκη, ο Κατσιάνη, ο Νικόλαος. Γεμάτα ρόστο και για τις δύο ομάδες. Σε αυτή την πρεμιέρα, 12 και οι δύο ομάδες. Πολύ ωραίο πέντε σουτ. Ακολουθεί ο Κατσιάνη, στο rebound. Ελίζαρ με τον Κουκούλη, θα μάθει αυτή. Το σκίτο γήπεδο από την πλάγια γραμμή. Δίνει απέναντι. Ωραία κυκλοφορία πάνω στο Αρβανίτη. Πολύ ωραία προσπίση ο Αρβανίτης. Αστοχή, επιθετικό rebound του Ζαγκατζίδη και καλάθι. Από τον Ζαγκατζίδη. Δέκα, τρία, πέντε, το μέγιστο διαφορά που χωρίζει τις δύο ομάδες. Ο Κατσιάνης πόδι από... Το πόδι έγινε από τον Μουρατίδη, το σταμάτη. Το νούμερο 20 στο ροστεριό, ο Κουλοντρέας. Κατσιάνης, ωραίο σκριν, από τον Τέγο, ωραίο, αστοχή αυτός. Ζαγκατζίδης τώρα για τους Λίζες. Κουκούλ στην κορυφή για τρεις, άστοχος. Rebound ο Κατσιάνης. Προσπαθεί να διασχίσει γρήγορα το παιχνίδι. Τέχος. Ωραίο Στεργιόγλου, αστοχή όμως. Θετικό rebound όμως από τον Κούκκι. Τρίποντο. Επιμείνανε, νομίζω οι Σαλονίκς, παρόλο που βρίσκονται πίσω, δείχνουν μαχητικότητα και έχουν κερδίσει αρκετά θετικά rebound, έχουν κάνει δεύτερη και τρεις επιθέσεις. Αυτό πρέπει να προσέξουν οι Καμπζιδαλίδας. Ο Κούλης με τον Καρακή, σαν το μαρκάρι. Αλλαγή παίξε στο screen. Μπορεί να είναι και ζώνη, θα το δω. Ζαγκατζίδης, 4 δευτερόλεπτα, 3. Θα προλάβει ο Ζαγκατζίδης, θα στο χείχι. Rebound για τους Σαλονίκς. Με τον Καρακίτσα πάνω να κατεβάζει την μπάλα. Θα δίνει πάσα απέναντι. Φάουλ. Από τον Ζαγκατζίδη. Το κερδίζει ο Κατσιάνης. Πρώτη αλλαγή, ο Ζαγκατζίδης βγαίνει και μπαίνει ο Πεφτιτσέλης. Ο Πεφτιτσέλης, ο Πλέη. Πάρα λίγο να κάνει το κλέψιμο. Στεργιόγλου, αστοχή. Rebound από τον Μουρατίδη, η Παλικαρίσκα. Ρίχνει πάνω στο Πεφτιτσέλη. Τον Αλέξανδρο. Αρβανίτης. Για να δω, προσπαθώ να καταλάβω αν είναι ζώνη, μάνι, μάνι, άμυνα. Γωνία, τρίποντο. Άστοχο, θετικό rebound του Αρβανίτης. Κάνει πολύ δουλειά. Διπλή τρίπλα. Ευκαιρία για τις Θεσσαλονίκες να πλησιάσουν κι άλλο. Το νούμερο 0 μπήκε ο Κρυθαράκης που κατεβάζει την μπάλα. Φάουλ από το Μανού. Ο Μανού είναι ο Λίκος ο Γιάννης. Τρίτο ομαδικό φάουλ για τους Καμπζίδα Λίγκερτς. Αν έχουν οι Θεσσαλονίκες 3-53 για να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο. Και ο Αλέξης Γιαράκης θα αλλάξει τον Κουκούλη σε μία αλλαγή θέσης. Ο ένας πόνι κατά την καθιστά τον άλλο. Ο Καρακίτσας δίνει στον Κρυθαράκη. Αυτός τον Τέγο τον Φίλιππο. Ωραίο σκρίνο από και εκτέλεση άστοχη. Επιθετικό rebound, ακόμα ένα επιθετικό rebound της Βέντας Τελειόγλου. Ο Κούκης ο Γιάννης. Ωραίο μισό μπάσιμο αστοχή. Rebound τώρα για τον Λίπο. Πολύ ωραίο καλάθι ο Λίγκος. Post to post από τον Λίγκο. 15-8 μειώνει. Ο Κρυθαράκης τώρα. Στεργιόγλου. Περνάει την μπάλα μέσα. Ο Τέγος. Αστοχή. Rebound. Γερα, ο Σάμι ήτανε. Ο Λίγκος τώρα. Πολύ ωραία κίνηση. Τρομερό καλάθι από τον Λίγκο.
προσποιήθηκε, θα βγει προς τα έξω, έκανε το baseline drive και το ανάποδο πάσιμο. 17-8, 29 τώρα από όλη διαφορά. Εκεί που φαίνονταν οι Σαλονίκοι να πλησιάζουν, οι Καρτζίνο Λίλατς με ένα μικρό σερί έχουνε ξεφύγει με 9. Καρακίτσας με Διόγλου, ωραία κυκλοφορία του Θαράκη, σε βγαίνει το ελεύθερο τρίποντο. Θα στοχίσει όμως, λοιπόν, το Αρβανίτης. Έχουμε ένα μικρό χτύπημα. Να δούμε αν είναι καλά. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Όχι, εντάξει είναι. Έχουμε time out τελικά. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστρέφουμε στο παιχνίδι με το time out. Λίγο πήρα κάτι ο Ελίζας, 17-8 προηγούνται 2-31. Για τη λήξη πολύ μεγάλη του Νικολαίδης πέρα στο παιχνίδι. Δύσκολη ενέργεια στο χ. Λοιπόν, ο Κρυθαράκης. Ωραία πάσα. Δύσκολη ενέργεια, αλλά ας το χι. Ό,τι αταφεί ο Απόστολος με αυτό το φλόουτερ. Όμως η τεχνικά εκτελεσμένη. Δεν καταφέρουμε να το βάλει. Ο Γεράκης τώρα κατεβάζει την μπάλα. Για τους Blizzards που έχουν ξεκινήσει πολύ καλά. Οι Παθηνικοί τους στο ποτάμι να έχουν παίξει όμως και στο κύπελο τρίποδο. Έστωπο! Έχω βγει το Πεστιτσέλη το Γιάννη. Ο έτατος Πεστιτσέλης. 28. Πολύ καλό ξεκίνημα για τους Καμπτζίδα Λίζαρτς. Τριανταφύλου. Ο Κούκης, ο Απόστολος. Θα είναι πλάτη να παίξει, δύσκολη ενέργεια στο χ. Λιμπάουν τον Νικολαίδης. Γεράκης. Πεστιτσέλης Γιάννης. Ωραία kick out πάσα, Γεράκης μέσα η μπάλα. Ωραίο καλάθι από τον το πω τώρα, μισό λεπτό. Το καλάθι. Το βρούμε λίγο, Σουρδίνας, ο Παλέκας. Είναι στον πρώτο παιχνίδι. Ο Μαλέκας 22-18-14, πολύ διαφορές. Οι Καρτζίνο Λίλατς έχουν ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. Τώρα έχουν υποπέσει το τέταρτο τους φάουλ. Μόλις ήταν για τους Σαλονίκης από το επόμενο. Ακόμα συγκεκριμένα μερικά διαβολές. Τρίποντο από τον Κεθαράκη. Άστοχο. Λιμπάνω το Πεστιτσέλης. Ξεβάζει. Περνάει εύκολα. Ελεύθερο τρίποντο. Από τον έτρο Πεστιτσέλη τον Αλέξανδρο. Σεμιναριακό μπάσκετ. Εθνιδιασμός με τρίποντο και 25-17 πόντους διαφορά. Πάρα πολύ καλό ξεκίνημα για τους Καμπτζίδα Λίζαρτς. Στελιόγλου. Ο Κούκης, ωραία κυκλοφορεί μπάλα. Τριανταφύλου για τρεις, αστοχή. Εξαιρετικό rebound από τον Τζέγο τον Φίλιππο. Κρυθαράκης. Βήματα ή φάουλ. Φάουλ τελικά, οπότε θα έχουμε δύο βολές για τους Σαλονίκς. Ευκαιρία να μειώσουμε το σκορ. Δύο βολές. Στο από το γεράκι, αλλά είχαν από το φάουλ της Αλονίκης και ήταν έξι με το φάουλ που κάνανε. Πάρα την έχουμε κάποιοι δαλίζα, της πάσα, γρήγορα Νικολαίδης. Δέκα χρόνια έχουν χρόνο, ο Πεστιτσέλης Γιάννης. Τέμπο, τον Αλέξανδρο, 4. Θα προλάβει μπάζερ, πάρα λίγο. Ας έχω λήξει πρώτη με τα λέξω. Καρτζίδα Λίζα της 25, Σαλονίκη 9, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστρέφουμε στο πλειστό μιας τρίτης 10, σχετάξει Σαλονίκα. Master League ξεκίνησε, το πρωτάθλημα ξεκινάει, το πρώτο παιχνίδι του πρωταθλήματος αυτό. Καρτζίδα Λίζα της Σαλονίκης, 25-9 πρώτη Καρτζίδα Λίζα, πολύ καλό πρώτο δεκάλεπτο. Ο Γεράκης τώρα έχει φάλα, πάει στο drive, μισό μπάσιμο, φλόγο, τεράστο, κόλτ και κόλτ, πάνω το Παλέκας. Αστοχή, ξεκίνησε.
Ρόφι στους Ατζίδα Λίγατς. Ο Γεράκης γρήγορα, διαγώνια πάση στο Πεφτζέλη, το Γιάννη. Αυτός τον Αλέξανδρο τον Πεφτζέλη. Πεφτζέλη συνεργάζονται. Μαλέκας. Πολύ ωραίο καλάθι του Μπαλέκα. Πάρα πολύ καλό, ωραίο καλάθι του Μπαλάνη του Μπαλέκα. Ο Σιφτένιος στις 18 πόντς, διαφορά. Κατσίδα Λίζατς έχουν αποκτήσει ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα από πολύ γρήγορα. Από το σώμα του Μπαλέκα που έκανε το deflection. Κατοχή παραμένει σαν νίξ, 12 θέλονται για να δώσουν επίθεση. Τρίποντο του Διαταφύλου, άστοχο. Νικολαίδη σώζει, Γεράκης. Παιδί στο φάουλ. Βρήκαμε τον αγώνα του, άτελά του. Τον Τάσιο, για να δούμε αν είναι καλά. Προσπάθειά του να τρέξει. Βρήκε τον Τάσιο. Ο Γεράκης. Επαναφορά θα κάνει ο Πεφτιτσέλης ο Γιάννης, θα δώσει το Γεράκη. Κάνει πάρα πολύ καλά την ομάδα του. Πάσα κόψιμο βλέπουμε εδώ, Πεφτιτσέλης Αλέξανδρος. Πέντε στήνα από τον Νικολαίδη, περνάει στο Παλέκα. Αυτός προλαβαίνει να σώσει την μπάλα, ο Νικολαίδης θα σώσει κι αυτός. Ο Γεράκης, ο Πεφτιτσέλης ο Γιάννης για τρεις, θα στοχίσει. Το rebound από Τάσιο. Πεφτιτσέλης Γιάννης, διαγώνια πάσα στο Γεράκη. Πάσα απέναντι στον Πεφτιτσέλη τον Αλέξανδρο, τρίποντο. Άστοχο. Ράμεν καν παίζει να πάψει κάποια λίγα της ένα στοιχείο του παιχνιδιού του. Τους έχει βγει. Ο Τάσιος, Πυρθαράκης. Από τον Τάσιο, δεύτερος και από τον Κούκι. Τρίποντο από τον Τάσιο. Άστοχο. Μπράβο, Γιάννη! Στο χείο Κούκης. Κερδίζει δύο βόλες ο Κούκης. Οι Σαλονίκοι έχουν κερδίσει αρκετά επιθετικά rebound, αλλά δεν μπορούν να σκοράρουν εύκολα. Είναι και η πίεση από το παιχνιδιό σίγουρα για τον πλήμα τόσο. Κατσίδα Λίγατς. Έχουν πει πολύ καλά. Ο Πετσέλης, ο Αλέξανδρος Τραβιέννη και τον επικαθιστά ως Ιρβίνας ο Σπυρός. Δύο βολές για τον Κούκι. Για να δούμε. Για αυτός πόντος το μίξ ήταν με βολή εύστοχη. Θα στο πίσω ακόμη στην πρώτη. Κάτσε αυτή στη δεύτερη, 20 θα μειώσει. Ο Γεράκης τώρα κατεβάζει την μπάλα. Για τους καμπιόλες που προηγούνται σταθερά από την αρχή του παιχνιού. Το τρίτο το πρωί. Από το 3-0 δεν είχαμε ποτέ ισοπαλία. Και ποτέ οι Σαλονίκοι δεν περάσουν μπροστά. Μπαλέκας. Ο Γεράκης. Πολύ ωραία ενέργεια. Και στο κοντρίπο του Γεράκη. Πολύ ωραία τεχνική. Πολύ ωραία μηχανική σου. 30-10. Τρίπλ σκορτ. Σύντος σκορτ διαφορά. Αυτός την πάσα όλα τη συγκρατεί. Ο Τριανταφύλου. Κούκης. Πολύ ωραία απενάντερ. Και κερδισμένο φάουλ από τον Κούκη. Που δείχνει να έχει κινήσει σποτ moves. Πολύ ωραία. Κερδίζει δύο ακόμα βολές. 30-17 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα για να τελειώσει. Το πρώτο ημίχρονο. Τα πίτα ρίτσα της είναι στους 20 πόντους που το πορεύονται. Να στοχίσει την πρώτη βολή ο Κούκης. Όπα λίγο. Επιστρέφουμε, είχαμε ένα μικρό ατύχημα, μας φύγανε χαρτιά των παιχτών. Αυτή συγγνώμη. Πεφτιτσέλης Γιάννης. Σουρβίνας. Κυκλοφορεί ωραία η μπάλα, Πεφτιτσέλης Γιάννης. Και δεις το φάουλ και δύο βολές. Νομίζω για τον Πεφτιτσέλη. Όχι χαμηλά εδώ και τελικά, χαμηλά. Και εγώ μπερδεύτηκα. Επαναφορά για τους καμπτήρα Λίζαρτς. Ο Σταμάτης, ο Σταμ, ο Μουρατίδης.
Θα το κάνω τώρα ξανά από τη Σελσία, γιατί είχαμε ξανά παρεμβολή. Πέφτει η Τσέλης, Γιάννης, η διάλλαγη για τους Αλμίξης, Καρακίτσας μπαίνει, ο Χαράγης βγαίνει. Ο Κατσιάνης μπήκε, στη θέση, ο Κούκης, ο Βαλέτας δεν μπορούσε να σηκώσει την μπάλα, ήταν στο δουλειά σου πολύ καλά. Άρα δίνει τα χέρια στον Πέφτει Τσέλης, που πάρα πολύ όμορφο διάβασε η φάση, έχουν μια πολύ ωραία πάση, δεν ξέρω τι μπαλέκα. Καλά, κάποιοι άλλοι έχουν ψυχολογία, έχουν ρυθμό, έχουν momentum. Τατιάνη, Διαδαφύλου, Τάσκιο, Γκάτρι, θα την κορυφή. Άστο που είναι πάλι πάνω από εκεί, άστο χι τη αγαπή. Πάνω από εκεί, Βίνα, δίνει στο Πέτσε, τον Γιάννη. Στον Μπαλέκα, δεν την περίμενε ο Μπαλέκα. Ο Πέτσε, σκόλτο χέρι του, πρώτη κάρα πάνω στο λάθο του. Άλλαγε, θα πει, το νούμερο 44. Ο Αρβανίτης θα αλλάξει τον Μπαλέκα. Έχουμε και οι δύο ομάδες βάθος στο μπάγκο. Ο Μπεκάδα για τους δύο, Κατσιάνης. Καρακίτσας για τρεις. Άσκοτο, rebound. Και φλιδιασμό για τον Πεφτιτσέλη. Ωραία, πάσα απέναντι. Ο Κατσιάνη. Βοηθήστε! Και τον Τάσιο. Καρακίτσα. Τώρα την μπάλα την έχει ο Αρβανιτίδης. Ο Σωτήρης. Πάει σε αργό τέμπο. Μεγάλο πλεονέκτημα να έχουμε τουλάχιστον τις πέντες που κατεβάζουν την μπάλα. Δεν καταδιαλύζαν. Ετσιέλης Γιάννης. Μουρατίδης. Τρίποδο τώρα. Άστοχο. Αλλά κυκλοφόρησε ωραία η μπάλα. Και ο Ζαχαρτζίδης θα πει στη θέση του Πεφτιτσέλη. Νομίζω ο κόλ του Καψίρα Λίζαρτς διακινείται άριστο τεχνικά το ρόστερ του. Άμα το αποτυπώνεται και στο σκορ 3-10. Κατσιάνης, παραλίγο το λάθος. Περνάει μπάλα μέσα, Διαδαφύλου, άστο από το χουκ. Θετικό rebound από το χουκ που έχει κάνει πολύ δουλειά στο κομμάτι. Άστοχος ξανά Διαδαφύλου για τρικόρυφα για τον Σαλονίκη. Ράνι Φλόιντερ άστοχο. Rebounder Βάνι. Ο νούμερος ο Λέντας Κόσορα. Εμπλημιασμός Ζαχαρτζίδης. Τρομερό καλάνι του Ζαχαρτζίδη. Τρομερό καλάνι του Ζαχαρτζίδη. Αρβανίτης πήρε το rebound. Αρβανίτη. Υπάρχει Αρβανίτης και Αρβανίτης. Για τα 2-10. Μπροστά. Κατσίκα Λίζατ. Κατσιάνης. Ωραίο λέει η Άφη Κατσιάνη, 32-12. Και τώρα κατεβάζει ο Αρβανιτίδης. Έχουμε Αρβανιτίδη και Αρβανίτη, ο Αρβανιτίδης τώρα κατεβάζει. Ωραία στον Αρβανίτη. Αυτός στο Σουρβίνα, φλόουτερ άστοχο. Από το Σουρβίνα θα βγει μπάλα έξω. Θα μπει με το νούμερο 17 για τους Σαλονίκης ο Τέγος. Τι θέση του Διαδαφύλου. Καρακίτσα τώρα για τους Σαλονίκης. Ο ίδιος έπεσε πολύ γρήγορα, οπότε δεν έχουμε πρόβλημα καθόλου στη λήψη. Ο Τεσιστεμής, Τάσιος, Κατσιάνης. Καρακίτσας που θα παίξει με πλάτη. Είναι κλειστή άμυνα όμως για να δούμε τι θα βρει την πάση στη γωνία. Δύσκολη ενέργεια, άστοχη. Δεν θα μπορέσει να συγκρατήσει την μπάλα, η κατοχή της Καψίδα Λίζαρτς. 32-12, 3-39 για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο της Καψίδα Λίζαρτς. Να είναι κύριαρχη. Οι Σαλονίκοι δεν παίζουν άσχημα, έχουν γίνει και πολλά θετικά rebound, απλά δεν μπορούν να βάλουν εύκολα την μπάλα στο καλάθι. Αρβανιτίδης τώρα. Αλλά λίγο το λάθος, συγκρατεί ο Αρβανιτίδης, δίνει στον Ζαχαρτζίδη. Ο Ζάχα ζητάει τους τρεις. Ωραία κυκλοφορία. Δεν θα μετρήσω καλά και να μπαινε. Λήξη. Χρόνο επίθεσης. Η μπάλα του Σαλονίκης. 3-13 για να μειώσει το πρώτο ημίχρονο. Ο δεύτερο δεκάλεπτο όπως θέλετε πείτε το. Ο Καρακίτσας τον Σαλονίκης σε μια προσπάθεια να δούμε αν μπορέσει ο Σαλονίκης να μειώσει το σκορ και να πάνε με καλύτερες βλέψεις στο δεύτερο ημίχρονο.
σύγχρονο μπάσκετ όλα αλλάζουν. Στο σύγχρονο μπάσκετ έχουν αυξηθεί οι ρυθμοί και ταχύτητες με αποτέλεσμα φαινομενικά οι μεγάλες διαφορές να ανατρέπονται εύκολα. Ωραίο το μπλοκ από τον Αρβανίτη στον Κούκη. Θα ξαναμπεί ο Σταγκιόγλου στη θέση του Τάσιο. Αναφορά για τον Κούκη. Αλλαγή και για τους Λίζαντς. Βρήκε με το νούμερο 30 ο Λίγκος. Καρακίτσας, ωραία πάσα. Ωραίο καλάθι, πολύ ωραίο καλάθι από τον Τέγο. Πολύ ωραία πάσα assist. Καρακίτσα μειώνει 18 τώρα η Σαλονίκς. Ο Λίγκος, Αρβανικίδης, Ζαγαρτζίδης, πολύ ωραία έτσι μαρκάρεται και ευτοχή στο τρίποδο Ζάγκα. 35-4, 14 είναι σκόρερ ο Ζάγκα. Ο Ζαγαρτζίδης φαίνεται και στο προηγούμενο παιχνίδι που είμαστε εδώ μαζί. Στη μετάδοση, στο κύπελο. Ο Ζαγαρτζίδης και πολλά τρίποδα. Καρακίτσας, Πούλα, ωραίο, άστοχο. Rebound, Κουρατίδης, σταμάτησε ο Σταμπ. Ο Μουρατίδης ο Σταμάτης θα μπει με το νούμερο 3. Ο Κουκούλης ο Βασίλης πολύ ωραία. Έχουν απλό στο rotation. Οι Καψίδα Λίζαρτς έχουν πάρει από πολλούς παίκτες. Πολλά πράγματα με αποτέλεσμα προηγούμενη μου κοστίνα πολύ διαφορά. 2 λεπτά και 1 λεπτά για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο με τον Κατσιάνη. Τώρα για τη Σαλονίκη να κάνει ωραία reverse. Να δίνει έξω. Μπάλα πηγαίνει στον Λίκο. Στον Κούκι με συγχωρείτε. Καρακίτσας. Ο Αχιλέας. Τρίποντα τον Κούκι. Άστοχο εξαιρετικό ρυπάδο μέσα από τους Σταγκιόγλου. Από Ζαγαρτζίδη, δύο βολές για τον Σταγκιόγλου. Ευκαιρία να μειώσουμε η Σαλονίκη. 1:39 για τελειώσει το δεύτερο δεκάλεπτο. Στεγιόγλου, 1:39, παραλαμβάνω για να τελειώσει ο πρώτο ημίχρονο. Στεγιόγλου, εξοχή στη δεύτερη. Μειώνει τους 20, από τους 21, 25, 15. Ο Κούλης. Δίνει ωραία. Ο Μανού, πολύ ωραίο καλάθι από τον Λίκο. Καρτίδα Λίζαρ, πολλούς παίκτες, 37-15, Καρακίτσας πάσης στην πλάτη, το Κούκι, νέο φάουλ χαμηλά, έτσι το κομματικό, δεν στέλνει ακόμα για μέση φιλοσοφία του Μάτσο Ρονίξ, 1:14 για τελειώσει. Το δεύτερο δεκάλεπτο, ξεχνιούνται οι Καρτίδα Λίζαρ, ξεχνιούνται οι Σαλονίξ, ωραία συνεργασία. Ο Καρακίτσας θα πετύχει, το 37-17. Κουκούλης τώρα. Ωραία ριβέρση ο Κουκούλης, ωραία τσούπα κατά τα πόδια, ωραία πάσα. Τρίποντο, άστοχο του Ναρκάνη Κίδη. Η μπάλα για τους Σαλονίκ. Σαλονίκ τώρα με τον Καρακίτσα να πει την μπάλα. Ο Κούκης, τρίποντο, έστωπο από το τσίλιπο, μειώνει στις 17, Κουκούλης, Κουκούλης, έχω να δώσω δύο φάρες, φοράζουν από τον πάγκο Σαλονίκς, για να δούμε πώς θα ταξιοποιήσουμε. Ο Μανούλα, ο Λίγκος, ο Κόλτρα, Αρβανίτης, πολύ ωραία πως μου. Ζαγαρτζίδης για τρεις, άστοχος. Ο Τέγος Καρακίτσας, μπάζερ μπίτερ, άστοχο. Λήξη πρώτη του χρόνου, 37 καρτζίδα. Σαλονίκη 20, επιστρέφουμε μετά την ανάπαυλα για το δεύτερο ημίχρονο. Επιστρέφω εδώ στο κλειστό γυμναστήριο της 10, μπασκετάκι Σαλόνικα. Έναρξη πρωταθλήματος στο σημερινό Master League.
Τρέχει παράλληλα όμως και το κύπελο. Σήμερα όμως έχουμε την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Καψίδα Wizards 7-20. Ωραίο κλέψιμο τώρα από τον Κουκούλη. Ωραίο πλέον. Και από τον Λίγο, τρομερή φάση. Απέτρεψε ένας μηδιασμό. Πέντε από εγώ. Δύο πολλές κερδισμένες. Ευκαιρία να μειώσουμε. Θα στοχίσει στην πρώτη. Και μειώνει 16 η Σαλονίκη. Ζαγαρτζίδη, Νίκο, Νικολαίδη. Λάθο, νομίζω να πάρει το μάτι του Λίζα. Άμα πάνε καλά του, Ούκη, Αγία τρίπλα. Σιλικιώτη για 3 ή για 2. Άστοχο. Βιάστηκε νομίζω ο Σιλικιώτη Ζαγαρτζίδη. Ο Μανού τώρα, ο Λίκος. Εκεί από τον Νικολαίδη, εδώ πάρει καλά όμως. Αρβανίκης. Αστοχή. Ριμπάουν. Ο Ριμπάουν πήρε ο Τέκος. Τρίποντα από τον Τέκο. Δείχνουνε χαρακτήρα. Ξαναπέμπουμε στο Ιδρυντική στο παιχνίδιο για να δούμε άμα συνεχίσουν σε αυτό το τέμπο. Κούκης. Λάθος. Έβει ο Λίγος. Άρχισε να κόψει το κόσμο. Πολύ ωραία πάση στο Ζαγαρτζίδη και καλάθι. Σε κολλάνε ο Λίγος. Καλάθι ψυχολογίας. Αλλά και ουσίας. Κουκάκης, Κρυθαράκης μας χωρείτε. Τέγος, δύσκολο καλάθι. Από τον Τέγο, 39-26 μιλόνι. Κουκούλης. Ζαγαρτζίδης. Δύο βολές για τον Λίκο. Ευδισμένος. Δύο βολές. Thank you.
Θεσσαλονίκη ήταν ευκαιρία να μειώσουν και άλλο το σκορ. Και Πατσόγλου. Μουθαράκης. Τέχος για τρεις. Άστοχος. Λοιπόν, ο Νικολαίδης. Δεχνιδιάζουν και goal foul από τον Μανού, από τον Λίκο, 41-26. Για να δούμε αν θα πετύχει το έμεσο τρίποντο. Δεν θα καταφέρει. Θεσσαλονίκη τώρα με τον Τίμη, τον Κανακαρή δηλαδή. Μια στοχή. Αυτός θα δει, όχι, ο Λίκος. Πολύ ωραίο καλάθι από τον Λίκο. Σπάσιμο μέσα στον αέρα, 43-26. Και Παπτσόγλου, φάουλ από τον Κεράκη. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστρέφουμε στο παιχνίδι, 43-26, προηγούμενη καθίδα Wizards. Η Θεσσαλονίκη είχαν πλησιάσει ακόμα πιο πολύ. Ήρθαν να έχουν τον Παλμό, δεν έχει φύγει βέβαια ακόμα αυτό. Αλλά κάποιοι Wizards βρήκαν λύσεις με αποτέλεσμα να ανακόψουν το ρυθμό που είχαν επιβάλει η Θεσσαλονίκη στο πρώτο μισό του τρίτου δεκαλέπτου. Και Παπτσόγλου τώρα απέναντι. Συνδικιώθη. Καταρχή είναι για τους Wizards. Επαναφορά από την πλάγια γραμμή. Ο Γεράκης παίρνει την μπάλα. Διαγώνια πάσα. Ο Λίκος πίσω από την πλάγια. Πάει στο κεφάλι η πάσα. Λίγο να έχουμε πολύ ωραίο καλάθι. Τώρα πάω από τον Κούκκι. Από τον Νετέκο, με συγχωρείτε. Θα συνεχίσουμε στα εξηγά σιγά. Ωραία τώρα. Από τον έτερο Κούκκι, τον Απόστολο. Κούκκις Απόστολος μειώνει σε 15. Δεν έκανε κανείς να ρίξει το τρίτο δεκάλεπτο. Καψί τα λίγες σταθερά προς άμυνα του παιχνιδιού. Μπαλέκα στο στοχή. Rebound από τον Τέκο. Λιθαράκης. Ο Κούκκις, ο Απόστολος. Γεράκης, πολύ ωραίο hesitation, πάσα απέναντι. Ωραίο μπαλέκα, κεντρικό διάδρομο. Άσης, όχι, αλλά πιστεύω να είναι ο κεφάλι του Κουθαράκη. Ο μπαλέκας. Όταν στο κεντρικό διάδρομο. Διδάσκεται αυτό στο μπάσκετ και κέρδισε το φάουλ. Κατάφερε να βρει το μπάσκετ, το κόλπο πάνω όμως και κέρδισε το φάουλ. Αλλαγές μπαίνει όπως θέλει ο Γιάννης μετά από αρκετή ώρα. Ήταν στη Λίγου. Το Παπτσόγλου βγαίνει και ο Θαράκης. Μπαίνουν ο Τριανταφύλου. Να σπάσω λίγο πιο. Ακόμα. Τρίποδο τώρα από το Σταμ. Έστοχο. Από τον σταμάτω μου να δίνει, Σταμ το λέει. Πανέλα, θα δέξει πως αυτό, έτσι το φανάλι της παίκτης του, οπότε θα το λέμε και εμείς Σταμ κάποιες φορές. Βάζει τώρα ο Κούκκις ο Γιάνν, ο Κατσιάνης με σχολείτε, αυτό συμμετείχε, Κούκκις Απόστολος, Τριανταφύλου. Κούκκις Απόστολος για τρεις, άστοχος, rebound από το Γεράκι. Πάσα απέναντι στον Πετριζέλη τον Γιάννη. Σταμ για τρεις, δύο από το Σταμάτο Μουρατίδη που εκτοξεύει με δύο δικά του εύστοχα τρίποντα διαφορά στους 21. Τα ψήρα Λίζαρτς.
αντιδράσανε στην πίεση που σας ασκήσαν οι Θεσσαλονίκη και επαναφέρανε τη διαφορά σε πάνω από 20 πόντους σε 98. Για τα φίλου, Κούκης Γιάννης, τον Απόστολ, Κούκη τον Απόστολ, του δίνει την μπάλα, Κούκης Απόστολος για τρίτης, άστοχος, rebound ο Κεράκης. Θα περάσει το κέντρο. Κεράκης, είναι από τον Παουλ και ομαδικά συμπληρωμένο και δύο πολλές για τον Κεράκη. Δύο φορές για το Γιαράκι. Όχι, δικό μου λάθος. Ναι, ναι, δύο φορές για το Γιαράκι. Ομαδικά. Ναι, το ομαδικά. Δύο φορές για το Γιαράκι. Να δούμε τι θα καταφέρει ο point guard θα πληροφορηθεί. Θα έρθει το δίσκο πρώτο. Η διαφορά θα πάει στο 22-50. 28. 51-28. 3 λεπτά και 3 λεπτά. Για να τελειώσει και το τρίτο δεκάλεπτο. Θα κατεβάλλουν την μπάλα η Θεσσαλονίκη. Με τον Βούλη τον Γιάννη. Φάουλ. Θα το πέσει η Τζέλη. Τον Τριανταφύλλου. Επαναφορά από τον Κούκη τον Γιάννη. Κούκης, Απόστολος, Κατσιάνης, Κούκης Απόστολος. Ωραία spin move. Άρα λίγο πριν χειρότερα, footback, άστοχο με το footback. Κρίμα θέλετε. Πολύ όμορφη η ενέργεια του Κούκη του Απόστολου. Τρία το spin move και το πίτι footback. Γεράκης, lay up, άστοχο. Rebound από τον Γιάννη. Παραλίγο. Τρομερή ενέργεια. Δεν πήγε όμως το καλάθος. Ο πέφτει Τσέλης. Η μπάλα βγήκε από τα χέρια. Εδώ είναι τα Λίγαρτς. Ο Κούκης ο Γιάννης έκανε την επαναφορά από την baseline. Κούκης Απόστολος για τους από την κορυφή. Άστοχο. Λοιπόν, το παίκτη Τσέλης, ο Γιάννης, γυρίζει στο Γεράκι. Ωραία, παίκτη Τσέλης, αλλά στον φόν, το Τσέλης, το Γιάννη, τρίποντο, άστοχο. Λοιπόν, από το Πούτσο, Καρακή, σας προτέστρωξε. Πάσα, απέναντι, απρόσεκτη. Αλλά, τρελαφύλλα την μπάλα, τη δίνει στον Κούκη τον Γιάννη. Με τον Γιαράκι, τον Μαρκάρι. Ο Κατσιάνης καλώς και ο Κωνσογιάννης, φάουλ χαμηλά, ήταν 28. Τέταρτο ομαδικό φάουλ για τους Κατσίτα Λίζαρτς, αλλά και 56 για να τελειώσει το 3 δεκάλεπτο. Επαναφέρα με τον Κατσιάνη, Καρακίτσας. Καρακίτσας, έχει δευτερόλεπτα, θα πάει να παίξει τα πόδια, θα πάει σε δύσκολη ενέργεια, θα... Αστοχή σε θετικό κούμπης ο Γιάννης, αστοχή για αυτός. Ξανά σε θετικό. Καλά στο φαουλ. Άτε βγούκι τον Γιάννη. End one. Πολλά επιθετικά rebound και ρισμένα τον βγούκι τον Γιάννη. Για να δούμε αν θα πετύχει το έμισο τρίποτο. 51-30 τρίποτο το σκορ. Θα στοχίσει. Παλέκας αφήσει την μπάλα να κυλήσει έξω. 21 πόνση διαφορά. Ο Πεφιτσέλης ο Γιάννης θα κάνει την παραφορά. Και θα δώσει το Γεράκι. Από όνει κάτω από την Βαλίδα θα πάει για σκίση. Θα δώσει την Μουρέ. Γρήγορη αγώνια πάσα. Στήθους. Πεφιτσέλης Γιάννης. Ωραίο lay-up. Πολύ ωραίο καλά στο Πεφιτσέλης. 93-30. Αν σε προπόνηση. Ο Πεφιτσέλης, Κατσιάνης, Κούκης Απόστολος, Παουλ, δύο βολές, δύο από τον Κούκη. 1-10 για να τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο. Οι Καρτζίτα Λίζαρτς από την αρχή σταθερά μπροστά. Δεν έχουν απολέσει το προβάδισμά τους.
έχει φτάσει μέχρι τις 13-11 στο τρίτο δεκάλεπτο. Αλλά η διαφορά θα πάρει πάνω στις 20 για το εκεί, όπου έχει φτάσει το έχει δώσει αρκετές λύσεις με την είσοδό του. Θα μειώσει 53-31. Και 53. 32. Το γεράκι θα στο κατέβασμα της μπάλας. Για τους καψίδα Λίζατς. Το Φιτζέλη το Γιάννη, 50 σκύνο το Βαλέκα, πουλα τρίποντο, άστοχο, rebound από τον Καρτιάνη. Από τον Κούντρο να πω στον Ισπαλίδρα, αλλά λάθος. Οι κατοχή στους Λίζατς έχουν 14 δευτερόλεπτα για να εκδώσουν τον Πρισγκεντρή στο μισό για την επίθεσή του. Τσέλης Αλέξανδρος στο Γεράκη σε αργό τέμπο. Το Γεράκη, τρίποντο, άστοχο. Rebound από τον Κούκη, τον Γιάννη, τον δίνει στον Κατσιάνη. Κατσιάνης, ωραία στον Κούκη, αστοχή αυτός. Για τα φίλου, Χούξατ, έστοχο. Άντε για τα φίλου, μειώνει, στους 19, 13-34. Τώρα είμαστε προσφέρα για να γίνουμε το δεύτερο. Ο Μουρατίδης, ο Βαλέκας, απάντη στον κόρ rebound. Μπράβο, μπράβο! Αλέξανδρος με τη Σέλης Γιάννης. Γεράκης για 3-45, άστοχος. Rebound από τον Βαλέκα, μάχες. Ω, τον Μουρατίδη τρομερό. Καλάζει το φάλο τον Μουρατίδη τρομερό. 95-94. Μάχες οι δύο μερικές. Είχαμε ο Μουρατίδης ως τάμπεζος πολλές λύσεις. Έτσι και ένα παλικαρίσιο goal foul. Και να πήγε διαφορά πάνω από 25-26 και 2 για να μειώσει και το τρίτο δεκάλεπτο. Και με αυτό το έμεσο τρίτο το διαφορά στο 25-24. Παναφορά με το πίσω το Γιάννη. Για τα φίλου, φάουλ, το Κιτσέλη. Λέει δύο βόλες για τρομαδικά. Για το τρίτο φίλο. Τον Απόστολο. Το νούμερο 36. Δύο βολές, για να δούμε την πρώτη διαδοχή του, θα στοχίσει. 4 δευτερόλεπτα και 3 δεκαλεπτά για να τελειώσει το 2 δεκάλεπτο. Οι Καψίλαδες έχουν πολύ σημαντικό προβάδισμα για να πάρουν την παρθενική τους νίκη στην πρεμιέρα. Παρθενική νίκη στο Μάστερ, μην κατέχουν και λύση. Και στον Κύπρο με 6-1-5, Πεφτιτσέλης, μπάζερ θα το βάλει. Θα το βάλει! Μπάζερ μπήκε του Πετσέλη, 59-35. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για το τρίτο δεκάλεπτο. Επιστρέφουμε εδώ στο Πεστόκι Μαστήριος 10 για το τελευταίο δεκάλεπτο. Πρεμιέρα στο Πασκετάκι Σαλόνικα. Winter Master League. Καψίδα Λίζα της Σαλονίκης. 59-35 καψίδα Λίζα της καινούργια ομάδα. Αλλά δείχνουν ότι είναι μία από τις πολύ δυνατές ομάδες. Η Σαλονίκη ανανεωμένη. Δεν είναι άσχημη η εμφάνισή τους, απλά δεν μπορούν να βάλουν εύκολα καλάθια. Δυστυχίζει αυτό, οπότε λίγο διαφορά βρίσκεται στους 4 πόντους. Τώρα ο Αρβανιτίδης που μπήκε με το νούμερο 17, 3 πλέγγες. Ίσκα εις κοντεμπάλα, τώρα στο πάλι για τους καφλίδα Λίζατς, έχουν πολύ βάθος στο Ρόστερ. Εντυπωσμένο φάουλ και 2 πόντους για τον Αρβανιτί. Έχουν γεράκι του Κουκούλη και Αρβανιτίδη που κατεβάζει την μπάλα. Καφλίδα Λίζατς, μεγάλο πλεονέκτημα. Μια ομάδα που φαίνεται να έχει βαθύ ρόστερ, όπως αυτοί ρόστερ έχουν και οι Σαλονίκης όμως, που είναι σήμερα 12 κι αυτοί. Ο Αρβανίτης ετοιμάζεται να εκτελέσει την πρώτη από τις δύο βολές. Ωραία μηχανική σουτ. Ας το εκεί στην πρώτη, έχει δικαίωμα να εκτελέσει άλλη μία όμως, ο Αρβανίτης. Ο Αρβανίτης, ο Σκόλτ Αρβανίτης, ο 37, ο Αρβανίτης. Άρα, ο Κούκης ο Γιάννης έβγαλε την μπάλα. Οπότε έχουμε 14 δευτερόλεπτα για να δηλώσουμε επίθεση. Κάτς Γιάννης, Κούκης Γιάννης. Ωραίος εκδηλιασμός. 59. 37 μειώνουνε. 22. Σαλονίκης. Αρβανιτίδης. Τον Αρβανίτη. Άστοχος. Λοιπόν, το Καραγκίτσας. Μέχρι την παγίδα, σύγχρονα δίνει στον Στεριόγλου. Κατσιάνης για 3 στον ενθουσιασμό, άστοχο. Η μπάλα ξανά στους
από την Ιταλία του Νικολαίδη. Θα δίνει στον Αρβανιτίδη. Αυτός είναι επιφορτισμένος με κατεύθυνση μπάλας. Όταν ο Γεράκης και ο Κουκούλης είναι στον πάγκο. Ζάτσι και τη σύστημα να παίξουν. Βλέπω ένα κρός να παίζουν. Την μπάλα θα πάρει στο Βεραντζίδη. Καταλήγει τελικά τώρα με ωραία κυκλοφορία στον Αρβανιτίδη. Θα στοχίσει τον τρίπο, πάρα πολύ ωραία κυκλοφορία. Μεταξύ των δύο παιχτών του Θεσσαλονίκη, οπότε καταρχήν επιστρέψει τα μπουδάκια του Θεσσαλονίκη και δεν εκδώσουν την επίθεσή του. Αρβανιτίδης. Πάλι κρος. Αρβανιτίδης θα παίξει στο πώς, θα βγάζει τον Αρβανιτίδη. Αυτό στο Σουρβίνε για τρεις, καλό φαίνεται, άστοχο. Όσο Αρβανιτίδης δεν θα προλάβει. Η μπάλα ξανά στο Θεσσαλονίκη. Αυτό και 35 να τελειώσει. Και το ένα μοντεκάλικο λέει το παιχνίδι. Οι κάποιοι δελεσίες έχουν πολύ σημαντικό πλεονέκτημα για να πάρουν την πρώτη επιθνίκη στο ποτάθλημα. Τρίπα στο Κασιάνι, πάσα στη γωνία. Κατσιάνις, κυκλοφορία μπάλος ωραία, Καρακίτσας. Βήματα. Αρβάνι της τώρα σε slow tempo για τους καμπτζίδα Wizards. Βάζουν εδώ το slow screen για να βγει ο Σουρβίνα. Θα πάρει την μπάλα στο post Αρβανίτης. Πολύ ωραία αποστεί το Αρβανίτης. Και βγει στο foul. Fundamental και τον Αρβανίτη. Αλλά δουλεμένο σύστημα. Ένα διπλό screen. Βγει ο Σουρβίνας. Κατέληξε σε post. Στον Αρβανίτη μπάλα πέρασε. Και αυτός είναι πολύ ωραίο football. Γιατί σε δύο βολές, αφού προσποιήθηκε πρώτα, πέρασε τον αντίπαλό του. Πέρασε ο Κίση, ο Αρβανίτης, αυτή τη φορά γιατί στην προηγούμενη διαφορά έχει 0-2, 60-37 τώρα, μειώνει. Θα και 55 για δουλειά στο παιχνίδι. 61-37. Ατσιάνης τώρα για τους Αλονίτς. Μούκης Γιάννης. Εδώ νούμερο 17. Ο Τέγος ήτανε. Λάθος από τον Κατσιάνη. Η Λίζατς πάνε σε ακόμα μια επίθεση. Με τον Αρβανιτίδη να πηγαίνει πάλι σε slow tempo. Και καλά κάνει γιατί η ομάδα του προηγείται με 24. Με τον Γιαφιλονίκη το χαμπαρκέ την Νίκη, Ζαγαντζίδης. Τρίποντο από το 45, άστοχο. Λοιπόν, στο Γιώγλου, ωραία πάσα, θα κερδίσει το Κούρκι, τον Γιάννη, που ευστοχεί. Ωραίος εφηβιασμός. 1-39. Ο Παψόκλος θυμάζεται για τους Λονίκς. Αρβανιτίδης θα ανεβάζει την μπάλα. Νικολαίδης. Δύσκολη ενέργεια, αστοχή, επιθετικό Αρβανίτης. Θα βγει τον Γιάννη. Και αλλαγή. Κρυσαράκης θα μπει τελικά, όχι ο Παπτόγλου. Στην θέση του Κατσιάνη. Δεν κατεβάζει μπάλα. Ο ίδιος, ο Κρυσαράκης δηλαδή. Έκανε τον Αρβανιτίδη. Δίνει στο Σταλιόγλου. Αυτός τον Καρακίτσα, ωραία κυκλοφορία. Γωνία η μπάλα. Τρίποντο. Άστοχο από τον Πέγο. Η μπάλα όμως για τους Καψίτα Λίζαρτς. Ο Τέγος θα δώσει τον Αρβανιτίδη. Πάει σε αργό τέμπο. Ζαγαντζίδη, προσπαθεί να πλημμυριάσει. Έχουν στρέψει και οι πέντε παίκτες όμως στη Θεσσαλονίκη. Παίρνει γρήγορο στρέφει τον Νικολαίδη. Τρίποντο. Άστοχο. Σώζει πάλι τα ρίσκα. Τριανταφύλου. Κούκη Γκάνι τώρα προσπαθεί να παίξει. Λύνεται. Αρβανιτίδη. Μιλά το φάουλ. Και time out. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστρέφουμε μετά το time out. Επαναφορά έχουμε επίσημο τελειωμένο φάουλ του Αρβανίτη για τους καψιταλίζες. Επαναφορά από το baseline. Επαναφορά
Κατσίδης στο κύπελλο. Τον Αρβανίτη. Ο Αρβανίτης στο slow tempo, 5 δευτερόλεπτα. Τρίποντο. Άστοχο. Rebound τελικά. Κάτω. Τον Τάσκο που πήγε. Post to post. Πάλι καλή στο καλάθι. 61-41 μειώνει. Ο Τάσκος. Ζαγατζίδης τώρα για τους Καπτίδα Λίζατς. Αρβανιτίδης. Αρβανιτίδης. Νικολαίδης, άστοχος. Θετικό ριμπάουντ από τη Σουρδίνα. Αρβανιτίδης. Ζαγατζίδης. Φουθαράκης πολύ ωραία. Έβγαλε πολύ ωραία άμυνα. Κλέψαν τη Σαρωνή. Τέγος. Σουρβίνα στο για τους Καπτίδα Λίζατς. Νικολαίδης, λάθος. Άσκος κλέβει. Ωραίος ευθυμιασμός, Καρακίτσας. Έστοχη και μειώνει στους 18-43. Βαλιτίδης. Νικολαίδης, Σουρδίνας, Αρβανίτης, Ροσπίτε, Φάουλ, από το τέχο. Δέκα κομματικό. Time out. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστρέφω στο παιχνίδι. Κλέψαν οι Σαλονίκοι, αλλά κάνανε το λάθος. Οπότε πάρα θα δώσω κάποιο να λίγα. Κουκούλης που επέκουσε μετά από πολλή ώρα. Πέντε φάλλο το Μιχαλάκη και δύο βολές για τον Κουκούλη. 3:57 για να τελειώσει. Το παιχνίδι. Οδηγούνται εκτός συγκολιστικού απλότου σε μία καθαρή και δίκαιη νίκη. Ήταν καλύτερη από την αρχή του παιχνιδιού. Έχει κλείσει αυτοκή στην πρώτη. Έχει δικαιώματα εκτελέσει ακόμα μία. Στην οποία αυτοκή στη Σαφίρη, πάνω από τον Τάσκο. Παραλίγο να κάνει βήματα, αλλά κράτησε σταθερό. Λιπαράκης. Στεργιόγλου. Τέγος. Απ' το elbow. Θα ευστοχίσει ο Τέγος. Δεν το παραπάνει Σαλονί. Δεν πάρα πολύ καλά πράγμα. Ακόμα και μια ήταν με μικρότερη διαφορά. Θα παίξει ρόλο σίγουρα. Γιατί είναι μαραθώνης που έχουμε εξένω 45. Βουλής. Σουρδίνας. Ωραία ψύχρωμα Σουρδίνας. Θα πάρει. Λοιπόν, δεν έχουμε λίγο γραμματισμό για τον Αρβανίτη. Εντάξει, ναι. Αλλαγές. Μπαίνει με τη Σέλφα Αλέξανδρος. Κουκούλης, 3:58 για να λιώσει το παιχνίδι. Κουκούλης, πολύ δύσκολη ενέργεια. Πάρα πολύ ωραίο καλάθι από την Κουκούλη. Στα 3:45. Λιθαράκι. Λάθος, κλέβουν οι Wizards. Κουκούλης παίρνει την εισαγωγική πάσα. Δίνει στον Λίκο που επέστρεψε. Ο Μανού. Βλέψιμο από τον Τάσκο. Ο Μούσκιας από τον Βλέπι Φανέρα θα δώσει τον Πιθαράκη. Πολύ ωραία αυτό στον Τέγο. Στον Κύψε την κόρη πάνω τον ίδιο. Και κερδισμένο φάουλ. Και δύο βολές. Okay.
Μάστερς. Οι Μάστερς καλές δύο βολές, αλλαγές για τους Σαλονίκους. Όχι, θα καταλάβει. Εύστοχη στην πρώτη βολή ο Τέγος, μειώνει. 17-63-46. Και 2-2. Στα 3-4. Μπήκε ο Παπτσόγλου, μπήκε τώρα. Στη θέση του Τέγος. 2-2 για να γιώσει το παιχνίδι. Φάουλ του και Παπτσόγλου, 2 βολές όμως. Δεν είναι καλό το φάουλ. Γιατί είναι 2 βολές, κερδισμένες, έχουν συμπληρωμένα τα ομαδικά φάουλ. Θεσσαλονίκης, οπότε οτιδήποτε φάουλ είναι βολές για τους Wizards. Ο Κούλης θα συνεχίσει στην πρώτη. Όχι όμως, είχαμε εκτέλεση άλλες δύο. Άλλη μία, με συγχωρείτε, ένα τρίποντο. Ας το συνεχίσει στη δεύτερη, το φάουλ, όπου το συνδικιώτη. Λάθος όμως, ο Λίκος θα κλέψει. Πολλές τρίπλες, θα βγω στη γωνία. Το επιστρέψει ο Αλέξανδρος, το μουλατίζει το σταμάτη, σωστά. Μαργανίτσι δεν συγκρατεί, είναι και το σκαλί πάσα. Ο Μουλωστά, σηκώνει το χέρι του ποτικά, αλλά δεν έχει το λάθος του. Και σε 3-7. Μιχαράκης. Και Παπτσόγλου. Συνδικιώτης. Τάσιο για 3, άστοχος. Δεν πάρα για τους καμπτζίδα λίγα. Κουκούλης θα κατεβάσει. Πάω του και Παπτόγλου, άλλες δύο βολές για τον Κουκούλη. Τα φάουλ είπαμε, είναι βολές. Άλλες δύο βολές, δύο ακόμα και αρισμένες βολές για τον Κουκούλη. Φάουλ δεν έκανε πάλι ο και Παπτόγλου στον ίδιο παίκτη, το ίδιο έργο, θεατές. Με τον Κουκούλη να στοχεί πάλι. Εντάξει, είναι τώρα και κουρασμένοι όλοι οι παίχτες των δύο ομάδων. Τα έχουν δώσει όλα. Ο Κουκούλης, για να δούμε άμα θα καταφέρει να πετύχει την βολή. Ναι, θα κάνει μια στιγμή φορά. Θα δείξει την απόπειρα 64 λεπτά, είναι και 30 για να τελειώσει. Έχουμε ήδη μεταξύ κάποιου αλλού της Θεσσαλονίκης αυτή την πρεμιέρα. Πρώτο παιχνίδι. Πάλι τα ρίσκια, κόζει την κατοχή. Άλλα λάθος, με τον Παπτόγλου. Ήταν καλύς και καλύς. Κλέψει πριν, αυτός πάλι καλύς και αλλά η μπάλα πέστε από τους Blizzards. Ο Κούλης, ο Κουρατίδης, ο Νίκος θα παίξει στο post. Έξαν τα 7 διαμαρτύρια του Γιαφάλ, την μπάλα. Δεν έχω εικόνα, δεν έχω άποψη, δεν ξέρω τον κανονισμό. Ριβέρς, λάθος. Ωραίος εκμηδιασμός του Κούλης, άστοχο. 68-47. Δύο βολές για τον Λίκο, γιατί είχαμε φάουλ. Ο τεχνικό νομίζω βολές. Ναι, από ό,τι βλέπω, τεχνικό ή τεχνική ποινή. Όχι, τεχνική ποινή ήταν τελικά, δικό μου το λάθος. Αφού ήταν μία βολή, ήταν τεχνική ποινή. Τι μπάλα για τους. Σαλονίκη στα τελευταία. 47 δευτερόλεπτα. Για την ακρίβεια 46,9. Φιχαράκης. Τάσιος. Κάποιοι δελήτρες θα πάρουν δικαιότητα την νίκη σήμερα. Ήταν ανώτερη σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Μόνο στο τρίτο δεκάλεπτο, στο πρώτο μισό τρίτο δεκάλεπτο ήταν ανώτερη η Σαλονίκη. Με αποτέλεσμα έχουν πλησιάσει. Αλλά έχουμε το σιώσαμε περαιτέρω. Δύο κερδισμένες βολές τώρα για τον Κρυθαράκη. Τριάντα ακόμα θα για να λήξει το παιχνίδι. Κρυθαράκης. Θα ευτοχίσει την πρώτη βολή. Θα μειώσει σε 68-48 για δικούς του χαρακτήρα τα τελευταία δευτερόλεπτα. Αρχή στη δεύτερη.
Ο Σταμ θα αφήσει την μπάλα να βγει έξω. Ο Κοπόλης θα πάει σε επίθεση γρήγορη για να δούμε τι δεν θα κάνουν. Λάθος, check-up, τα έξι τόλτα ακόμα για τους. Τα φύλλα Λίζαρτς. Ο Μουρατούς, ο Σταμ δεν θα κάνει, θα πει στην μπάλα από του. Δεν έχει νόημα να κάνουμε επίθεση, έχουμε κερδίσει το παιχνίδι. Θα τα μάθει ο Μουρατούς. Και θα λήξει το παιχνίδι, περιμένουμε επιτυχά την κόρνα της λήξης. 68-40 θα κερδίσουμε κάποια Λίζαρτς στην πρεμιέρα. Τέλος, καλό βράδυ από εμάς.